Ο πρόεδρος της Ένωσης των Φοροτεχνικών, ο κύριος Χριστοφοράκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να δούμε τι είναι αυτό το email και να καταλάβουμε τι είναι αυτό, γιατί στάλθηκε σε τόσους ανθρώπους, τι γίνεται και πώς απορρίπτεται ή όχι και γιατί ήταν ένα γενικό τυποποιημένο email και όχι, κύριε Χριστοφοράκη, προσωπικό στον καθένα, δηλαδή στον Δημήτρη τον Χριστοφοράκη, στην Αγγέλα τη Δουλγεράκη, στην Κατερίνα τη Δασκαλάκη. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αρκετές τηλεδιασκέψεις με τους φοροτεχνικούς μέσα, αρκετές, τρεις στον αριθμό. Ζητήσαμε λοιπόν καταρχήν να αναγράφετε το όνομα στο οποίο αναφέρεται το email, γιατί η καταρχήν σκέψη ήταν να σταλεί ένα mail στο email απλά που είχε γίνει έτσι και σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί επίσημα απολογιστικά γραφεία ή από οποιοδήποτε γραφείο υποβάλει μαζικά, οι οποίες αιτήσεις δικαιούχοι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν mail, είχε μπει το mail του λογιστικού γραφείου. Ζητήσαμε λοιπόν καταρχήν να αναφέρεται το όνομα. Δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Μπήκε το όνομα. Όταν ήρθε το email είδαμε ότι είναι τυποποιημένο και η μόνη διαφοροποίηση του ενός mail από το άλλο είναι το όνομα του δικαιούχου. Ζητήσαμε χθες τη σύσκεψη μήπως θα μπορούσε αυτό να ξεκαθαρίσει ατομικά ένα δικαιούχο και να αιτιολογείται σε κάθε περίπτωση γιατί και όχι να έχουμε πάρει τους τρεις βασικούς λόγους τους οποίους κάποιος δεν πληρώθηκε και να αναφέρονται σε όλους. Από τα στελέχη του Υπουργείου έγινε σαφές ότι αυτή η διαδικασία ως διαδικασία απαιτεί πολύ χρόνο, η εξατομίκευση δηλαδή των προβλημάτων κάθε αίτηση και η αποστολή email που πιθανότητα να υπερβαίνει το μήνα, κάτι τέτοιο θα καθυστερούσε υπερβολικά τη διαδικασία της πλατφόρμας και εν πάση περιπτώσει ήταν θεώρησε το Υπουργείο ότι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε θα αρκεστούμε σε αυτά τα email. Μας έδωσαν κατευθείαν. Μα ούτως ή άλλως καθυστερούν. Μην το σχολιάσετε, το σχολιάζω εγώ και λέω. Μα ούτως ή άλλως καθυστερούν και έχουν πάει πολύ πίσω την διαδικασία. Τι σημαίνει εξατομικευμένος έλεγχος, τον καθένα να ξέρει ο άλλος τι του ζητάει, γιατί του ζητάει, γιατί τον προχωράει παρακάτω, γιατί του τα παίρνει πίσω, αν του τα παίρνει παραπίσω. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Συνεχίστε τώρα. Λοιπόν. Αυτή ήταν πάντως η απάντηση που λάβαμε εμείς ως χειριστές πλέον. Γιατί ξέρετε, εμείς χειριζόμαστε μια πλατφόρμα, έρχονται οι πολίτες σε εμάς να δώσουμε απαντήσεις. Ωραία, πώς το χειρίζεστε λοιπόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε 2-3 βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη χθεσινή ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που είχαμε. Δελτία ελέγχου, στα οποία δεν αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου σε περιπτώσεις ιδιοκτησιών. Δεν χρηματοδοτούνται από την πρώτη αρρωγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρηματοδοτούν γενικά. Δεν μπορούν να χρηματοδοτούν από την πλατφόρμα. Το κάνω απλό το παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο άνοιγε στον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν κάποια χρόνια. Δεν έχει γίνει διανομή ή έχει γίνει διανομή, διατηρεί η μητέρα που κατοικεί στο σπίτι το 25% και τα τέκνα το υπόλοιπο ποσοστό. Είναι το πιο σύνηθες που αντιμετωπίζουμε. Στο δελτίο αυτοψίας αναγράφεται το όνομα της μητέρας ως φερόμενος ιδιοκτήτης. Η μητέρα θα πάει το ποσοστό από το αρρωγή στην επιδότηση. Τα τέκνα που δεν αναγράφονται πάνω, επειδή δεν μπορούν κατά τα στελέχη του Υπουργείου να διασταυρωθούν τα στοιχεία τους, δεν θα χρηματοδοτηθούν από την πρώτη αρρωγή. Αυτό έγινε σαφές. Εκτός και αν, μέχρι το πέρας της προθεσμίας, καταφέρουν με μια επίσκεψη του ΔΑΕΒ να προσκομίσουν τα έγγραφα που θα απαιτηθούν, ούτως ώστε να γραφτεί το όνομά τους στο δελτίο επανελέγχου. Η ιδιαίτερη προσοχή εδώ σε όσους μας ακούνε. Το δελτίο ελέγχου και επανελέγχου είναι δημόσιο έγγραφο. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ονόματα εμείς σε καμία περίπτωση, γιατί όπως αναφέρθηκε από τα στελέχη του Υπουργείου, είχαμε 1-2 μεμονωμένες περιπτώσεις τέτοιες. Θεωρείται παραποίηση δημόσιο έγγραφο και έχει ποινικές κυρώσεις.
Αυτοί που, πήραν από την πρώτη αερογή, την πρώτη φορά, μισό λεπτό, δεν θα προλάβουν στη δεύτερη φορά να κάνουν τις διορθώσεις. Η προθεσμία νομίζω είναι έτσι όπως πήγε, όχι 14, πήγε μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Σημαίνει αν πήραν όσοι πήραν που στην αρχή έκαναν λίγο πιο μαζικά και οι άνθρωποι έτρεξαν όσοι πρόλαβαν να προλάβουν να καταθέσουν αιτήσεις, αλλά το όνομά τους δεν είναι πάνω, ότι αυτοί θα χρειαστεί να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που πήραν. Αν είναι πραγματικοί δικαιούχοι. Όχι. Δηλαδή με την έννοια πια. Αν όντως είναι συνδιοκτήτες, όντως το ακίνητο χρηματοδοτείται. Εγώ ρώτησα εάν στην πρώτη αρρωγή πήραν χρήματα, δεν καταφέρουν στη δεύτερη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη να συμπληρώσουν με νόμιμο σαφέστατο τρόπο, κατά τον έλεγχο που γίνεται κλπ, αυτό που του ζητάει το email, τα δικά τους τα στοιχεία. Και είναι μόνο ένα όνομα ενός δικαιούχου. Οι λοιποί, αν έχουν πάρει, πρέπει να τα επιστρέψουν. Όχι σε αυτή τη φάση. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί στη 31 Δεκάτου, που είναι η καταληκτική μετά τη 31 Δεκάτου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου πλέον. Γιατί να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ μιλάμε για μια προκαταβολή πρώτης αρρωγής. Όσοι λάβουν προκαταβολή πρώτης αρρωγής υποχρεούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο, ναι, έως την 31 Δεκάτου. Εφόσον στο φάκελο της 31 Δεκάτου άνθρωποι που έχουν λάβει χρήματα ως δικαιούχοι αρρωγής συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους και στο φάκελο, δεν θα επιστρέψουν χρήματα. Και εφόσον το ακίνητο εξακολουθεί να θεωρείται χρηματοδοτούμενο από το αρρωγή. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία στην πρώτη αυτοψία χαρακτηρίστηκαν κατοικήσιμα με σοβαρές βλάβες. Στη δεύτερη αυτοψία είναι τα λεγόμενα πράσινα που είναι κατοικήσιμα. Τα πράσινα που είναι κατοικήσιμα, εφόσον είναι κατοικήσιμο το ακίνητο, δεν χρηματοδοτούνται από την πρώτη αρρωγή. Αυτά τα χρήματα θα ζητούν να επιστρέψουν. Ότι δηλαδή ήταν πράσινο με σοβαρές ζημιές ή πήγαινε στο κίτρινο και το κίτρινο γύρισε στο πράσινο, θέλετε αν να πείτε. Έχει ζημιά, αν το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί. Για να μην παίζουμε με τα χρώματα, κύριε Χριστοφοράκη, ναι, γιατί εδώ θα τρελαθούμε με τις εντολές του Υπουργείου. Να το πούμε ακόμα πιο απλά. Εμένα μου το βγάλανε κίτρινο. Σας κάνω προσωπικό το παράδειγμα. Εμένα μου το βγάλανε κίτρινο. Ως παράδειγμα το φέρνω. Αλλά μετά στην πορεία, γιατί το έχουμε ακούσει, γύρισε σε πράσινο με μικρές ζημιές και κατοικήσιμο. Εκεί αν έχω πάρει χρήματα, τα επιστρέφω. Από την πρώτη αρρωγή, αν έχετε πάρει χρήματα, ναι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είχαμε καθαρή απάντηση και εμείς αυτό, κατά πάσα πιθανότητα θα επιστραφούν. Καθαρή απάντηση δεν λάβαμε. Μάλιστα. Γιατί ούτε αν πράσινο με σοβαρές ζημιές ή λίγο παραπάνω ζημιές, αλλά στην πράσινη κατηγορία, και στην δεύτερη αυτοψία πήγε σε λίγο πιο ελαφρύ πράσινο, αχνοπράσινο, και αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα, ούτε αυτό έχει διευκρινιστεί. Ο παράγοντας, ο ουσιαστικός, είναι αν στην πρώτη αυτοψία το ακίνητο χαρακτηρίστηκε κατοικήσιμο ή όχι. Αν στην πρώτη αυτοψία έχει χαρακτηριστεί ως κατοικήσιμο και έχουν πολίτες λάβει χρήματα, ιδιαίτερα χρήματα οικοσκευής, αν έχουν λάβει χρήματα οικοσκευής, αυτή η περίπτωση δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά διαφάνηκε ότι θα επιστρέψουν χρήματα. Μάλιστα. Και πάλι όπως μετά. Κυρία Δουλγεράκη, ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που είπα πριν, και μάλλον ο πολλής κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Στις συνειδιοκτησίες. Όχι. Είναι ότι πέραν το όσοι λάβουν χρήματα από την πρώτη αρρωγή, ανεξάρτητα του χρώματος, του ύψους των ζημιών, του ποσού που έλαβαν, εφόσον δεν κάνουν ολοκληρωμένο φάκελο μέχρι την 31 Δεκάτου να υποβληθεί και να εγκριθεί, αυτοί θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν λάβει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό, γιατί έχουμε περιπτώσεις ακινήτων με μικροζημιές που έλαβαν μικρό ποσά ως τις 2.000, μην το ξεκαθαρίσω, όσα αποζημίωσε το πρώτο αρρωγή, την πρώτη αρρωγή. Αν οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν φάκελο, που δεν ξέρω πώς αποστηρίζει ο φάκελος αυτός, ιδιώτες μηχανικοί,
κάνει το φάκελο αυτό. Είναι πολύ παραπάνω. Είναι πολύ παραπάνω από τα 2.000. Ναι, αυτό, δηλαδή, μιλώντας με ανθρώπους της περιοχής όλο το προηγούμενο διάστημα, έλεγαν οι άνθρωποι ότι ξέρετε τι να τα κάνεις στα 2.000, όταν για να κάνεις τη σύσταση του φακέλου μπορεί να σε πάει με όλα αυτά που πρέπει να πληρώσεις στα 3 και στα 5.000. Δυστυχώς όμως αυτό πρέπει να υποβληθεί φάκελος ολοκληρωμένος μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσοι δεν κάνουν την πρώτη αρρωγή, για να το πούμε και αυτό, και πάνε με την παλιά γνωστή διαδικασία της αποζημίωσης, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 6 επιπλέον μήνες να υποβάλουν αίτημα χρηματοδότησης ως σεισμόπληκτοι μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, αν μετράω καλά, 18 μήνες από τον Οκτώβριο του 2021. Έγινε, που βγήκε κανονική πράξη. Μάλιστα. Η υπόλοιπη ενίσχυση είναι μηδέν. Πάει πολύ πίσω. Είναι το πιο σημαντικό που είπατε. Χωρίς φάκελο, ακόμα και να είσαι στα κατοικήσιμα τα σπίτια, εάν έχεις χρηματοδοτηθεί, εάν δεν έχεις υποβάλει ολοκληρωμένο φάκελο, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει σε βάθος χρόνου τώρα, αν είναι μετά 31 Δεκάτου ή αν είναι μετά από 6 μήνες, θα κληθείς να επιστρέψεις χρήματα. Το ίδιο συμβαίνει για τους επιχειρηματίες, το ίδιο συμβαίνει για τους αγρότες και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Έχουν άλλη προθεσμία. Είναι 28 Δευτέρου στην περιφέρεια υποβάλλει το φάκελο. Έχουν από ό,τι μας είπαν χθες στα στελέχη του Υπουργείου περίπου στις 1.800-1.900 αιτήσεις υποβλητή. Στην περιφέρεια έχουν καθιστεί περίπου στους 500 φακέλους για να χρηματοδοτηθούν. Οι μέρες εκεί λίγουν, να θυμίσω. Όχι, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Στάσου, Δημήτρη Χριστοφοράκη. Ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις, αλλά ή θα προτιμήσω να σε κλείσω και να σε ξαναπάρω τηλέφωνο, γιατί έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ή θα το πάω ολοκληρωμένο, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω τώρα έτσι όπως το λες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει με υποδομή μέσα στο χωράφι του, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πληγεί το δικό του το εισόδημα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πάει και έχει καταθέσει τα χαρτιά του στη Μουσούρου στην περιφέρεια, μέσω της περιφέρειας. Είπες πριν από λίγο, 1.800 αυτές οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, κατατεθεί, ζητώντας οι άνθρωποι αποζημίωση. Στο αρρωγή. Οι 500 έχουν εγκριθεί. Οι 500 έχουν καταθέσει φάκελο στην περιφέρεια. Α, μάλιστα. Οι υπόλοιπες 1.300 όσες είναι αυτές, δεν έχουν καταθέσει ακόμα φάκελο στην περιφέρεια. Που σημαίνει ότι 28 του μήνα που λήγει η προθεσμία, εφόσον δεν καταθέσουν φάκελο, όποια χρήματα έχουν λάβει ως πρώτη αρρωγή, θα κληθούν να τα επιστρέψουν πίσω και μάλιστα εντόπως. Αυτό έγινε σαφές από όλα τα στελέχη του αρρωγή χθες το βράδυ. Εντόκος. Βεβαίως. Προλαβαίνουν μέχρι πότε είπες, 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου είναι και είναι προθεσμία σε παράταση μάλιστα. Έλεγε τέλος Ιανουαρίου, δόθηκε, ζητήθηκε από την περιφέρεια παράταση και δόθηκε ένα μήνα και είναι μέχρι 28 Δευτέρου για τις επιχειρήσεις. Ωραία. Λέει ο άνθρωπος ο οποίος στέλνει το μήνυμα. Εγώ κατέθεσα φάκελο. Ο φάκελός μου θα περιμένω να ελεγχθεί. Είμαι μέσα στους 500. Αφού ελεγχθεί ο φάκελος, θα πάρω χρήματα από αυτά τα χρήματα ή αν έχω πριν πάρει χρήματα, τότε θα κληθώ να επιστρέψω. Πώς γίνεται η διαδικασία? Βλέπετε, ο κόσμος είναι πολύ μπερδεμένος. Εφόσον έχουν λάβει χρήματα από το πρώτο αρρωγή, αυτά θεωρούνται προκαταβολή της τελικής ενίσχυσης. Καταθέτως το φάκελο, θα βγει η κανονιστική, θα αποζημιώνει κατά πάσα πιθανότητα ένα ποσό 25%. Το ποσό που έχει λάβει ως πρώτη αρρωγή θα αφαιρεθεί και να. Θα λάβει το υπόλοιπο ποσό ως αποζημίωση για την επιχείρησή του. Μάλιστα. Είναι της διαδικασίας τρέχα γύρευε. Έχετε εικόνα μήπως... Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι ως φοροτεχνική, για να καταλάβει ο κόσμος ότι ούτε νομοθετούμε, ούτε γνωρίζουμε πράγματα παραπάνω από αυτά που γράφουν οι αποφάσεις. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία κυρίως να καταλάβουμε πώς θα χειριστούμε την πλατφόρμα και τι θα πούμε στους πολίτες που σε εμάς απευθύνονται για διάφορα ζητήματα. Σε άλλους θα είμαστε ευχάριστοι, σε άλλους δυστυχώς δεν θα είμαστε και τόσο ευχάριστοι. Απλά δεν νομοθετούμε, χειριζόμαστε μια πλατφόρμα, όπως ήρθε και στο μετερίζει που βρεθήκαμε,
δεν έχουμε την ευθύνη εμείς. Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής πράγμα. Όσοι πραγματικά έχουν υποβάλει την πρώτη φάση του αρρωγή, στην αρχή ειδικά, αιτήσεις από κεκτημένη ταχύτητα, χωρίς να δουν τις διατάξεις, χωρίς να έχουν καθαρό το κάδρο των υποχρεώσεων μπροστά τους. Και τώρα αντιλαμβάνονται ότι δεν έπρεπε να πάρουν χρήματα. Με βάση πάντα την απόφαση. Δεν είναι δικαιούχοι. Καλό θα είναι να αποσύρουν τις αιτήσεις τώρα, πριν απορριφθούν οριστικά από το αρρωγή. Μιλάω για επιχειρήσεις κυρίως, όπως καταλαβαίνετε. Ούτως ώστε να μην βρεθούν να πληρώνουν υπέρογγες προσαυξήσεις. Είναι συμβουλή δικιά μου. Τώρα, ο κάθε πολίτης θα κρίνει, και κάθε ένας που έχει κάνει έτσι, θα κρίνει μόνος του τι πρέπει να κάνει. Να αποσύρουν τις αιτήσεις μέσω του αρρωγή οι επιχειρηματίες. Οι οποίοι είδαν στην πορεία ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές και δεν δικαιούνται από ζημιές. Υπάρχουν περιπτώσεις που υποβλήθηκαν αιτήσεις και που τελικά δεν ενταχθεί η απόφαση, δεν τους εντάσσει σε αυτούς που αποζημιώνονται. Μου κάνει εντύπωση, μπαίνετε στη διαδικασία ως φοροτεχνική να ζητήσετε να έχετε ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο όταν η ΑΔΕ στέλνει αυτού του είδους τις αιτήσεις, αυτού του είδους τα email, όταν ακόμα και χθες υπάρχουν κενά πράγματα, δεν μπορούν να σας δώσουν απαντήσεις. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέω την αλήθεια. Σε εμάς έσκασε όλο το κύμα των πολιτών που έλαβαν ένα email που τους έλεγε ότι απορρίπτεται, γιατί απορρίπτουμε. Απάντηση δεν μπορούσαμε να δώσουμε εμείς. Σαφέστατα. Τη δουλειά σας κάνατε και θα πρέπει. Προσπαθήσαμε χθες να έχουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις. Σωστά. Να δώσουμε στους ανθρώπους. Σωστά. Στο διαδικαστικό. Δεν σας βάζω σε άλλου είδους διαδικασία. Γιατί από τη στιγμή που οι άνθρωποι δεν ξέρουν, έχουν τα δικά τους τα θέματα και τα προβλήματα. Απόλυτα λογικό. Εδώ δεν μπορούν από το Υπουργείο να δώσουν απάντηση. Θα δώσουν μόνοι τους οι άνθρωποι, θα δώσετε εσείς, ψάχνοντας πάντα και εσείς την πόλη, και πολύ καλά το κάνετε. Τώρα, ζητάω συγγνώμη, σας καθυστέρησα, αλλά είχα απορία. Ευχαριστώ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημέρα. Καλά. Πάω στον κύριο Παναγιώτη, τον Πεντζουρίδη, σύμβολο ακινήτων, ο οποίος ζήτησε να κάνει παρέμβαση. Σας το είπα και πριν από λίγο με το μήνυμά του, λέγοντας ότι υπάρχει κενό νόμου, ότι μάλλον πρέπει να υπάρξει, να δοθεί παράταση, και επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί και άλλη παράταση. Δεν ξέρω τι εννοεί. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Τουλκεράκη. Ορίστε, σας ακούω. Εντάχει θα πω τρία πράγματα, γιατί έτυχε να παρακολουθήσω αυτή την διάσκεψη των φοροτεχνικών μέσω συνεργαζόμενου φοροτεχνικού. Α, μάλιστα. Και να σας πω ότι πρόκειται για έναν τραγέλαφο, διότι είναι χαμένο το ίδιο το κράτος μέσα στο δέταλό του. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν όταν συζητάμε για αρρωγή να μιλάμε για επιστροφή χρεωστικά επιστρεφέντων ποσών. Μιλάμε για αποζημίωση. Από το Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών, από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι συγκεκριμένος προϋπολογισμός, ο οποίος κάθε χρόνο έχει ένα συγκεκριμένο ποσό μέσα για έκτακτες ανάγκες κάλυψης τέτοιων αναγκών. Οπότε δεν μπορούμε να συζητάμε για επιδότηση που, αν δεν υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, επιστρέφεται αχρεωστήτως ή χρεωστικός το ποσό προς τον χρηματοδότη, δηλαδή προς το Δημόσιο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Αυτά τα χρήματα έρχονται για να δοθούν και δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση. Η μόνη περίπτωση για να επιστραφεί κάτι είναι αν ο δικαιούχος εξαπατήσει το Δημόσιο. Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, διότι ως σύμβουλος τυχαίνει να έχω δίπλα μου ανθρώπους, νομικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι δεν συζητάμε για επιδότηση, συζητάμε για αρρωγή. Η λέξη το λέει από μόνο του. Ωραία, δώστε τη συνέχεια, πηγαίνετε στο δεύτερο. Είναι απόλυτα κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για μια πλατφόρμα μέσα από την ΑΔΕ, όταν η ΑΔΕ, ο χαρακτήρας της, είναι εισπρακτικός. Δεν είναι οι επιδοτήσεις. Αυτό έπρεπε να πάει μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων, όπου εκεί τα κριτήρια είναι εντελώς διαφορετικά. Εκεί δηλαδή που κατατίθεται το ΕΣΠΑ, εκεί που κατατίθονται άλλα πράγματα. Δεν είναι μια επιστρεπτέα προκαταβολή. Πάνω στη βιασύνη του λοιπόν το κράτος άνοιξε μια πλατφόρμα, λες και παίζουμε σε ίντερνετ καφέ,
για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους, τις όποιες περιοχές, τις πλημμυροπαθείς, τις όποιες περιοχές. Και μετά να ξεκινούν τα προβλήματα, τι δεν προέβλεψε αυτή η πλατφόρμα. Με αποτέλεσμα να τίθενται θέματα σύγκρουσης μεταξύ προϋπάρχοντων νόμων, καινούριων νόμων και ερμηνευτικών διατάξεων. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό νόμου. Μάλιστα. Διότι εκεί μπορεί να εισβάλλει οποιοδήποτε νομικός, να προσφύγει για λογαριασμό ενός ή πολλών πελατών και να τεινάξει στον αέρα το σύστημα της αρρωγής. Μάλιστα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, από τις τόσες χιλιάδες, από τους τόσες χιλιάδες δικαιούχους, να βρίσκονται 500 φάκελοι είναι κατάντια. Σαφώς δεν έπρεπε ούτε ένα ευρώ να ξοδεύει ο δικαιούχος της αποζημίωσης για να συντάξει το φάκελό του. Ναι. Στο μόνο που φέρει ευθύνη ο δικαιούχος και στο οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι ένα. Αν είχε τακτοποιημένο το ιδιοκτησιακό του καθεστώς ή όχι. Και σε αυτό είμαι σαφής. Αν δεν το είχε κάνει και πρόκειται περί αυθαιρέτων κτλ. Εκεί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ευθύνη είναι του δικαιούχου. Αν όμως όλα ήταν τακτοποιημένα και ήταν σαφές και το ιδιοκτησιακό, τότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η ευθύνη είναι απόλυτα του κράτους και κανενός άλλου. Μάλιστα. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εναμαρτίες. Με το χέρι στο Ευαγγέλιο είναι αυτά τα τρία που σας έχω πει. Έχουμε ξεσκονίσει για λογαριασμό των πελατών μας νύχτες ολόκληρες όλη την νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία είναι ανωτέρα της ελληνικής, και το ξέρετε επειδή από εκεί είναι το 95% των χρηματοδοτήσεων όλων αυτών που κυκλοφορούν μέσα στη χώρα μας πια και ελέγχονται από εκεί, μιλάει για αποζημίωση και για αρρωγή, δεν μιλάει για επιδότηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ Μην πάρα πολύ. Μην μέρους φέτη, ναι. Δηλαδή την υποχρέωση του κράτους. Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε και καταλαβαίνουν απόλυτα και οι άνθρωποι οι οποίοι σας ακούν από το Αρκαλοχώρι, γιατί τα μηνύματα είναι πραγματικά πάρα πολλά. Παρέμβαση από τον κύριο Μπαγιορούκη. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουδουδουδουδάκη, καλημέρα. Ορίστε. Δύο πραγματάκια σύντομα θα ήθελα να πω, σας παρακαλώ. Ναι. Είναι αυτό που φωνάζαμε από τον Νοέμβριο. Όταν άνοιξε η αρρωγή, όποιος είχε επιχειρηματικό άφημη, χωρίς κανένα έλεγχο, μπορούσε να κάνει μία αίτηση. Είναι αυτές οι 1.800 περίπου αιτήσεις που είπε ο προηγούμενος συνομιλητής σας. Ο κύριος Χριστοφοράκης. Ο κύριος Χριστοφοράκης, ότι έχουν γίνει. Αλλά μόνο με 500 φακέλους. Μόνο με 500 φακέλους. Είναι αυτό που φωνάζαμε τον Νοέμβριο. Μη βάζετε χρήματα εάν δεν ολοκληρωθούν οι φάκελοι. Υπήρχε μία αγωνία από την κεντρική εξουσία να βάλει χρήματα για ποιο λόγο. Οι άνθρωποι λοιπόν είδαν το όνομά τους μέσα σε ένα αρρωγή ανοιχτό. Δεν ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπήκαν λοιπόν και έκαναν την αίτησή τους χωρίς να ξέρουν στην πορεία τι θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταρτήσει τους 500 φακέλους είναι αυτοί που πραγματικά δικαιούνται αποζημιώσεις. Και πολύ σωστά ο κύριος Χριστοφοράκης είπε ότι τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν πίσω. Όταν δεν δικαιούσε χρήματα, σωστά, για ποιο λόγο να τα πάρεις? Είναι χρήματα, σωστά, των Ελλήνων φορολογουμένων. Σωστά. Εκεί λοιπόν το κράτος να είναι αμήλικτο. Έκανες μία αίτηση επειδή δεν γνώριζες. Τα δεδομένα ήρθαν και διαπιστώνεις ότι δεν δικαιούσε. Σε μένα, κυρία Δουλγεράκη, στην επιχείρησή μου έχουν έρθει 3 φορές από την περιφέρεια και έχουν κάνει έλεγχο. Ποια είναι η ζημιά μου, τα προϊόντα μου, φωτογραφίες, συμπληρωματικά στοιχεία στο φάκελο. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Εκεί λοιπόν το κράτος είναι αυτά που λέγαμε από τον Νοέμβριο. Όποιος δεν δικαιούται χρήματα και ήταν πονηρός ή αφελής ή δεν ήξερε τέλος πάντων ο άνθρωπος, να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε πίσω. Mm-hmm. Γι' αυτό φωνάζαμε τόσο καιρό μην αγγίξετε χρήματα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Σε σπίτια τα οποία είναι πράσινα, που στην αρχή ήταν κίτρινα και μετά έγιναν πράσινα, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα σοβαρές ζημιές. Εάν τολμήσουν να ακυρώσουν τα χρήματα που δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί για να φτιάξουν αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες ζημιές, που από ό,τι καταλαβαίνετε η πιο μικρή ζημιά θα στοιχήσει από 4-5 χιλιάρικα και πάνω πληρώνοντας φακέλους,
Εκεί θα γίνει πόλεμος. Εκεί θα μας βρουν όλους απέναντι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα και δύο μέρες προσπαθούν να βγάλουν τα πράσινα σπίτια, τα κατοικήσιμα δηλαδή σπίτια, απ' έξω. Πού θα βρει ο παπάς μου 5.000 να φτιάξει μια ταράτσα που τρέχει νερά και 4 τείχους που έχουν κόψει. Όταν το σημείο 0 είναι τα 5.000 του μηχανικού συν κάποια άλλα έξοδα. 5.000, ε. Βέβαια. Mm. Να πάρουν τα χρήματα από εκεί που τα έχουν δώσει και δεν τα δικαιούνται και να τα δώσουν στα γεροντάκια, στα χωριά. Να φτιάξουν τα σπίτια τους. Να ξυπνήσουν επιτέλους. Να το κάνουν σωστά αυτό που είναι να κάνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.